το νέο σοβαρό εργατικό ατύχημα που συνέβη το πρωί της Κυριακής στο κέντρο διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών Μεγαβουνίου δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε μεμονωμένο περιστατικό. Σχεδόν δυόμιση χρόνια πριν, στο συγκεκριμένο χώρο δουλειά, καταγράφηκε σοβαρό ατύχημα με συνέπεια το βαρύτατο τραυματισμό εργαζόμενου, ενώ μόλι τρει μήνε πριν, στο ΚΤΑΙ Κινουρία, σε συνεργείο τη ίδια εταιρεία, σημειώθηκε τραγικό εργατικό δυστύχημα με την απώλεια τη ζωής ενό 38χρονου εργάτη. Το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας έχει επανειλημμένα καταγγείλει της πλημελεί και επισφαλεί συνθήκε εργασία που επικρατούν στα ΚΔΑΗ του νομού, απειλώντα τη ζωή και τη σωματική αγκαιρεότητα των συναδέλφων. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε καλέσει τις αρμόδιες εποπτικές και ελεκτικές αρχές να εστιάσουν στην τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, στη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και στην ανάσχεση της εντατικοποίηση της δουλειά. Τα εργατικά ατυχήματα δεν μπορεί ούτε πρέπει να γίνονται καθημερινότητα για τους εργαζόμενους. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης στους οποίους ανήκουν οι εγκαταστάσεις δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανήπτουν τα σχήρας τους. Το φθηνό μεροκάματο των εργολαβικών εργατών στην ανακύκλωση έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε μεροκάματο του τρόμου. Η διεξοδική διερεύνηση και σε βάθος διαλεύκανση των αιτιών του ατυχήματος είναι επιτακτική. Ο καταλογισμός, η απόδοση και η ανάληψη ευθυνών επιβάλλεται να είναι άμεσα. Οι εμπλεκόμενοι φορεί οφείλουν επιτέλου να σταματήσουν να κοφεύουν και να ενεργοποιηθούν πριν θυμίσουμε και άλλα θύματα. Η υγεία και η ασφάλεια απαιτείται να είναι κριτήριο ποινή αποκλεισμού σε κάθε σύμβαση και όχι ψηλά γράμματα. Το Εργατικό Κέντρο Αρκαδία βρίσκεται στο πλευρό του τραυματία συναδέλφου με τι ευχέ όλων για πλήρη και ταχή ανάρρωση να συνοδεύουν αυτόν και την οικογένειά του.